Αλέξανδρε, φίλε μου, τι έγινε, πώς είσαι? Δεν με απασχολεί ό,τι και να έλεγε, αδερφούλη, γιατί. Ξέρεις γιατί? Μα δεν είπα γιατί κάτι. Γιατί εδώ είμαστε στο κανάλι του Γερμανού, στο δικό μας το κανάλι. Μπορεί να με ενδιαφέρει για τυπικούς λόγους. Εδώ δεν με ενδιαφέρει καθόλου, φίλε. Εδώ δεν σε ενδιαφέρει. Μα καθόλου δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Και τότε γιατί βρίσκομαι εδώ, μπρο? Μπορείς να φύγεις. Καλησπέρα σας από το κανάλι του Γερμανού. Γιατί ήρθαμε εδώ σήμερα, Σάκη? Σήμερα είμαστε εδώ, όπως και έχετε καταλάβει από τον τίτλο αυτού του βίντεο, για να συνεχίσουμε αυτή τη σειρά που προτείνουμε και βοηθάμε τον κόσμο να αναπτύξει. Τι φάσα, σερπατίνα έκανε. Ναι, προσπαθούσα έτσι να πάρω όσο πιο οξυγόνο. Συνέχισε, Σάκη. Να βοηθάμε τον κόσμο να περνάει ωραία την ώρα του, να μαθαίνει πέντε πράγματα. Πάρα πολύ καλό, gaming, πάρα πολύ καλό. Για αυτό, την τεχνολογία, ναι. Για ναι, τέτοια ναι. Πράγματα τέλος πάντων. Καταλαβαίνω. Οπότε σήμερα είμαστε εδώ για να σας προτείνουμε, ας πούμε χοντρικά, πέντε φρέσκα παιχνίδια. Που κυκλοφορούν έτσι τώρα. Ναι, ρε παιδί μου. Στα trending. Ποια είναι τα trend. Δεν είναι trends. Τα trend, αυτά που προτείνω. Τα trends δεν τα προτείνω συνήθως. Όχι, τα trends, όχι. Δεν είναι τόσο το trend. Δεν είναι τόσο trend. Λίγο πιο κάτω από τα trends. Ας πούμε ότι είναι τα παιχνίδια τα οποία περνάνε από αυτή τη στιγμή, πρωταγωνιστούν στον gaming χώρο και. Ακριβώς. Τέλος πάντων, είναι ωραίες προτάσεις, ρε παιδί μου. Να κρατήσουν παρέα τον κόσμο στο σπίτι. Ακριβώς. Από πού θέλεις να ξεκινήσω? Καταρχάς να πω ότι. Τα παιχνίδια αυτά δεν τα λέμε ως τα καλύτερα παιχνίδια που θα βρείτε αυτή τη στιγμή στην αγορά. Δεν είναι τα αγαπημένα ντε και καλά παιχνίδια που υπάρχουν μέσα στο 2020 τέλος πάντων και ούτω καθεξής. Είναι παιχνίδια που απευθύνονται, προσπάθησα να κάνω μια πεντάδα, που καλύπτουν όλα τα γούστα, ρε παιδί μου. Ποικιλία, ρε παιδί μου, έκανε ένα πιάτο και έβαλε μέσα απ' όλα. Αυτό. Θες να ξεκινήσω από αυτό εγώ? Ναι, ξεκινά. Doom Eternal. Είναι ένα από τα πιο πορωτικά αυτό. Πράγματα που έπαιξα τον τελευταίο καιρό. Κι εγώ. Ήμουνα στην οθόνη έτσι. Χάλι. Το Doom Eternal είναι ένα χάλι μαύρο με την καλή την έννοια. Ναι. Μεγάλο παιχνίδι, απολαυστικό, πληρέστα, μουσικάρα. Πληρέστατο. Με μουσικάρα, μην Gordon ασύλληπτη. Έχει φανταστικές νέες πινελιές του gameplay. Εάν παίξατε το πρώτο Doom, το reboot του 2016, αυτό και σας άρεσε. 10 φορές καλύτερο. Αυτό είναι πολύ πιο πλούσιο παιχνίδι. 10 φορές καλύτερο για μένα. Έχουν βάλει και platforming, έχουν παντρέψει τη συνταγή του Quake με τα Doom. Ναι, ναι, απίστευτο, απίστευτο. Δεν υπάρχει. Το gunplay, το shooting, το πλωστάσιο, Σάκη, το έπαιζα με τα ακουστικά, bosses, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Το έπαιζα με ακουστικά 5,1 βράδυ, μόνος μου και ήμουνα έτσι. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Έλεγε, η πόρωση και η αδρεναλίνη δεν υφίσταται. Απίστευτο παιχνίδι. Στο Doom Eternal το προτείνω ανεπιφύλακτα. Τι θα έλεγες για δύο, Σάκη? Ποιο θα έλεγες δεύτερο? Κοίτα, θα τελειώνω λίγο με την κατηγορία που ξέρω ότι, ρε παιδί μου, δεν καλύπτεται με κανένα άλλο παιχνίδι. Τα αθλητικά games. Έτσι. Δεν έχω μεγάλη εμπειρία εγώ σε Επειδή αυτό. Παίζουμε αρκετά εμείς με τα παιδιά όταν βγαίναμε κάποτε έξω. Παρέα. Απλά επειδή τώρα αυτά τα παιχνίδια είναι πολύ ωραία online, εγώ θα προτείνω σίγουρα FIFA. Και εντάξει, εννοείται, ρε παιδί μου, αν παίζεις NBA δεν έχεις άλλη επιλογή. NBA 2K20. Τι να πω εγώ τώρα για αυτά τα παιχνίδια. Ας πούμε, όποιος ασχολείται απίστευτο. Με αθλητικά, αυτά είναι που θα πρωταγωνιστήσουν τέλος πάντων και μπορούν. Δεν είναι καινούρια, αλλά όχι, είναι τα καινούρια, είναι τα τελευταία. Τα τελευταία NBA. Γι' αυτό και τα προτείνω, γιατί ήθελα να καλύψω την γκάμα για όλους, ρε παιδί μου. Γιατί υπάρχει κόσμος που δεν παίζει άλλα video games, παίζει μόνο αθλητικά. Από δοσφαιρά και κανένα. Αυτό. Αυτά θέλουν. Ωραία, εντάξει. Οπότε σαν δύο θέση θα κάλυπτα αυτό, ρε παιδί μου, σαν δεύτερη. Θες να σου πω τρίτο? Παρακαλώ. Resident Evil. Το 3. Το remake. Το 3, το remake, PC, PS4 και Xbox. Τρομερό. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Μικρούτσικο, αλλά γλυκό. Είναι αυτά τα σφινάκια που λένε. Mm-hmm. Εγώ θα σου το προτείνω και αλλιώς. Resident Evil 3 remake, αλλά αν μπορέσετε να βρείτε και το Resident Evil 2... Ό,τι καλύτερο. Να κάνεις... Να τα κάνεις και τα δύο να μαζί. Να κάνεις ένα μαραθώνιο, ναι, έτσι, ναι, ναι. 2-3 βραδάκια και να πεις θα παίξω τα Resident Evil το 2 ναι, και το 3 ναι, τα remake. Ναι, ναι. Απίστευτο. Το Resident Evil 3 είναι παιχνίδι περίπου 6 ωρών. Είναι λίγο μικρό, αλλά είναι πολύ ωραίο σαν campaign. Έχει κάνει κάποιες εκπτώσεις σε σχέση με το προηγούμενο, αλλά
Έχουν προσθέσει και κάποια πράγματα. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Τέλος πάντων, είναι πολύ φρέσκο. Η συνταγή, τα γραφικά, η συνταγή του gameplay, τα γραφικά, όλα είναι φανταστικά και νομίζω ότι θα το απολαύσετε. Ειδικότερα τα βραδάκια με ακουστικά είναι ναι, ό,τι απίστευτο, καλύτερο. Απίστευτο. Και σε κονσολίτσα. Βέβαια και σε PC υπάρχει και παίζει και τέλεια. Αλλά τώρα σε κονσολίτσα, τώρα... στο καναπέ, ναι, με ακουστικά είναι, ό,τι καλύτερο για νύχτα, ρε παιδί μου, τώρα σε αυτές τις μέρες του εγκλισμού, τέλος πάντων. Αλέξανδρε, επόμενο παιχνίδι θα το πάρω εγώ από εσένα και θα το πετάξω έτσι παπ, μέσα στα μούτρα. Είναι το παιχνίδι που παίζω τώρα και απολαμβάνω τώρα. Λέγεται Final Fantasy. Άρε φίλε, τι είπες τώρα, δεν έχω παίξει ποτέ Final Fantasy ρε. Αυτό είναι η αμαρτία μου ρε, μάγκα. Final Fantasy 7 Remake. Και θα το ξεκινήσω με αυτό. Ένα από τα θρυλικότερα βιντεοπαιχνίδια όλων των εποχών επανέρχεται μετά από πολλά χρόνια στο προσκήνιο. Είναι ένα φανταστικό remake, το οποίο δυστυχώς έρχεται σε δύο, θα βγει σε δύο ή περισσότερα, δεν ξέρουμε ακόμα πόσα parts, μέρη. Έχει κυκλοφορήσει το πρώτο μέρος, ωστόσο από αυτά που έχω δει εγώ, από αυτά που έχω ακούσει, είναι πολύ πλήρες και έχει πολύ ωραία δομή και κλείνει σωστά. Δεν νιώθεις ότι σε αφήνει κάπου στη μέση, αν και σε αφήνει. Από τα reviews που γράφουμε τα παιδιά και που το τελείωσαν, μου λένε ότι είναι ολοκληρωμένο. Δείχνει ολοκληρωμένο. Καταρχάς μιλάμε για 40 ώρες παιχνίδι, έτσι. Ναι, ναι, το ξέρω, πρώτο part. Το ένα part είναι περίπου 35 με 40 ώρες. Αυτό κυκλοφορεί μόνο στο PlayStation 4. Είναι αποκλειστικό. Δεν ξέρω, εμένα μου χτύπησε πολλά vibes νοσταλγίας όλο αυτό στο μούτρο. Είναι πολύ ανανεωμένο στους gameplay μηχανισμούς. Μίλησες για γραφικά, ρε Σάκη. Τι. Μου είχες πει τις προάλλες. Πρέπει να δεις τα γραφικά. Ναι, είναι συγκλονιστικό το τι έχουν κάνει με το τεχνικό τομέα, αλλά δεν θα μείνω εγώ εκεί. Θα μείνω στο gameplay και στους μηχανισμούς. Έχουν κάνει ένα πολύ παράξενο πάντρεμα turn-based με real-time μάχη και με ένα σύστημα slow motion όταν σταματάς για να δώσεις εντολές ή να κάνεις τα spells, να πιεις τα items κτλ. Τέλος πάντων, είναι απολαυστικό, ρε παιδί μου. Δεν είναι remake με την παραδοσιακή έννοια. Είναι και λίγο reimagined. Έχουν βάλει, έχουν προσθέσει πράγματα. Η βασική ραχοκοκαλιά είναι η ίδια. Αλλά έχει λίγο έτσι ένα μοντέρνο στοιχείο μέσα πάνω. Το έχουν ντύσει φανταστικά, ρε παιδί μου. Είναι εκπληκτικό αριστοκύριμα, λομπερατάκι αυτό. Μην το χάσετε αν είστε fans του και αυτής της κατηγορίας παιχνιδιών. Εννοείται. Αλλά και του single player γενικότερα. Μεγάλη ιστορία. Πρέπει να την παίξω κι εγώ αυτή την ιστορία κάποια στιγμή. Δεν το συζητάμε. Μένεις πολύ πίσω και είσαι πολύ φτωχός ως gamer. Θα σου πω όμως ένα ακόμη. Μίλησε που σε κάνει σίγουρα πιο φτωχό. Μίλησε μου για σένα, Σάκη. Στο πέμπτο είμαστε. Θα σε τρίβω, ναι. Ωραία. Το πέμπτο παιχνίδι, παιδιά, μπορεί κάποιοι με το που το δουν, σαν τον Αλέκο, τέτοια άτομα. Λακία, τι θα πεις τώρα. Δεν ξέρω εγώ τώρα. Κατασταμάτα με τρίβεις. Στατικός ηλεκτρισμός. Ένα παιχνίδι που αν το δουν οι περισσότεροι θα αρχίσουν να λένε διάφορα. Τι είπες τώρα ρε μπρο, κάτσε μπρο. Αλλά, και σας μιλάει ο Σάκης που τον ξέρετε. Μαύρος, μαυρίλα, σκοτάδια, δαίμονε. Dark τύπος, metal, ακούω συγκροτήματα. Ωραία, με 1000 views. Αυτό. Σπάνια αυτό συγκροτήματα που αυτός έχει φάει τη μάνα. Τελείωσες με το troll. Έχει 900 views, άρα είναι σπάνιος, άρα μπορώ να μελετήσω το άλμπουμ τους. Αυτά τα mainstream Slayer και τέτοια, εγώ δεν τα ακούω. Εγώ ακούω, έτσι είστε οι μεταλλάδες. Εσύ τι ακούς, εγώ αυτή τη στιγμή ακούω φίλε το Yellow Dancer of the Devil to the Juju. Juju είναι ένας δαίμονας και έχει 900 views αυτός. Και εντάξει, είμαι πολύ ψαγμένος. Εσύ τι ακούς, Slayer. Τι Slayer, αυτά είναι μπορικά, είναι σαν να λέμε αμπλούντα μπαντίντα μπαντάι. Το καλύτερο παιχνίδι για όλη την οικογένεια, είτε είναι 3 χρονών το άτομο, είτε είναι 83 χρονών, είναι το Animal Crossing New Horizons. Είναι τόσο καλό, ρε. Ναι, είναι... Σ' ακούω με τη Ραφαέλα, είσαι σοκαρισμένος, τι έχεις πάθει. Ναι, είναι απίθανο. Καταρχάς περνάς υπέροχο χρόνο με τα άτομα με τα οποία παίζεις παρέα, και πραγματικά αυτό το παιχνίδι το λατρεύω. Τόσο καλό. Ναι, το λατρεύω. Έχει, καταρχάς σε ταξιδεύει, έχει αυτή τη γλυκιά αίσθηση, την πολύ αθώα αίσθηση, ρε παιδί μου, όταν παίζεις.
ειδικά αυτές τις μέρες που τριγύρω μας είναι πολύ σκοτεινά τα πράγματα. Παίρνεις μια ανάσα, έτσι. Αυτό ναι, σου δίνει λίγο οξυγόνο, ρε παιδί μου. Όταν δηλαδή το βάζεις στην οθόνη, στο Switch, γιατί είναι αποκλειστικό παιχνίδι του Nintendo Switch. Θα με ψήσεις δηλαδή, με το Βασιλάκι. Ναι, δεν το συζητάμε. Και από πολύ απλές διαδικασίες, το να μαζεύεις ροδάκινα, μέχρι, δεν ξέρω, ό,τι μπορεί να φανταστεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος, μπορείς να το κάνεις σε αυτό το παιχνίδι. Αλλά αυτό που θέλω να πω όμως είναι ότι περνάς πολύ δημιουργικό χρόνο, ρε παιδί μου. Και είναι παιχνίδι που σε προστατεύει και από το πολύ κάψιμο. Γιατί ξέρεις, αν τα κάνεις όλα μέσα σε μια μέρα, πρέπει να περιμένεις να ξημερώσει. Να περάσει η κανονική πάει, ώρα. Έτσι, real time. Είναι real time, ρε παιδί μου. Οπότε καλό αυτό. Δεν μπορείς πάνω από 2-3 ώρες την ημέρα να παίξεις και να θέλεις. Πολύ δεν καλό. Έχει να κάνεις παραπάνω πράγματα. Πρέπει να περιμένεις να περάσει ο χρόνος, η ημέρα. Καταλαβες. Αντιλαμβάνομαι, δηλαδή όταν είσαι αν παίξεις βράδυ, θα είναι βράδυ και στο νησί που παίζεις. Τέλος πάντων, το παιχνίδι αυτό, παιδιά, το προτείνω ανεπιφύλακτα, δείτε το, μπορεί να σας φαίνεται υπερβολικά παιδικό και oh sweet και oh my god, αλλά σας το ορκίζομαι, θα σας συνεπάρει. Αυτό το πράγμα είναι ανεπανάληπτο. Σε πιστεύω, γιατί σε ακούω εδώ και ένα μήνα με τη Ραφαέλα. Μιλάτε με πάθος για αυτό το παιχνίδι. Ναι. Έχετε σοκαριστεί. Έχουμε βαριά ψύχωση με αυτό το παιχνίδι. Αλλά όμορφη, γλυκιά ψύχωση, ρε παιδί μου. Ωραία, σε πιστεύω, μπρο. Αυτά. Καλή πεντάδα. Είναι μια καλή πεντάδα. Εντάξει, βγάζεις όλη την γκάμα, ρε παιδί μου. Είναι καλή ποικιλία. Έφαγες και τις παντζετούλες σου. Έφαγες, ρε παιδί μου, όμως και τα λαχανικά στο πιάτο. Έχει κάτι κουνουπίδια συνήθως. Κάτι τέτοιο. Τρως και λίγο παντζαράκι, έχει και λίγο την αληθεία. Πώς γίνεται να ταιριάζεις όλα με το φαγητό, μόνο εμείς το κάνουμε αυτό. Για έτσι. Ποικιλία το λέω, ρε Σάκη. Έχεις βάλει δηλαδή και το κρεατικό σου. Άμα, τι είσαι, φυτοφάγο. Χορτοφάγος είσαι, τι είσαι. Οκ, okay, παιδιά, έχει και κουνουπιδάκι εδώ πέρα, και παντζαράκι, έχει και μπροκολάκι. Τι θέλετε, ρε παιδί μου. Την πανσέτα θέλω. Ξέρεις τι, δεν μου αρέσουν αυτά. Ούτε πανσέτα, κάτι λίγο. Έχουμε και την αληφούλα. Έχουμε τζατζί και τυροκαυτερία. Έχουμε κάνει μια ωραία πιατελίτσα. Τι θέλεις εσύ, κετσάπ με πατατούλα. Εδώ είναι. Εδώ στην άκρη έχουμε αφήσει και μια πατατούλα και είσαι κομπλέ. Τρώνε όλοι. Ευχαριστώ. Γερμανέ, να σου πω λίγο κάτι. Γιατί δεν δίνεις μια οδηγία ότι δεν θέλουμε τον Αλέκο στα βίντεο για να ηρεμήσει αυτό το τραπέζι εδώ. Γερμανέ, πες ότι με θέλεις. Δηλαδή, βοήθα λίγο την κατάσταση. Βλέπεις τι τραβάω. Είμαι εδώ ένα 20 λεπτό και με έχει αρρωστήσει ο άνθρωπος αυτός. Δηλαδή, τι σε έχω αρρωστήσει, ρε φίλε. Λέω τα πράγματα λαϊκά. Λυπηθείτε. Έτσι είναι τα πράγματα. Λοιπόν, αυτά τα λέμε στο επόμενο βίντεο εδώ στο κανάλι του Γερμανού. Μην ξεχνάτε ότι περιμένουμε τις δικές σας προτάσεις από κάτω. Για καμιά ποικιλία ακόμη, παιδιά. Για μια ποικιλία πραγμάτων στα σχόλια από κάτω. Μην ξεχνάτε να κάνετε subscribe σε αυτό το υπέροχο κανάλι. Μην το ξεχνάτε αυτό. Και να προτείνετε και τα παιχνίδια που εσείς ασχολείστε τώρα, ρε παιδί μου, και γουστάρετε, αλλά και τι θέλετε να δείτε στα επόμενα βίντεο. Έτσι. Είτε αφορά τον χώρο του gaming, είτε αφορά τον χώρο της τεχνολογίας. Αυτά από εμάς. Bye.